Μετά από προσπάθειες του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης που ξεκίνησαν από πέρσι, η Αλεξανδρούπολη από το Πάσχα του 2024 θα συνδέεται με το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Στόχοι του Δήμου είναι και η σύνδεση με τη Γερμανία αλλά και με την Καλαμάτα και οι προσπάθειες σε συνεργασία με την περιφέρεια είναι σε καλή εξέλιξη, τόνισε ο πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ Αναστάσιος Σεραφιμίδης. Δύο φορές επισκεφθήκαμε σε διεθνή έκθεση στη Λευκωσία της Κύπρου. Γίνανε οι κατάλληλες επαφές από τον Δήμαρχό μας, τον Γιάννη Ζαμπούκη, και τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Τσόνη. Και με αποτέλεσμα, το περασμένο καλοκαίρι ήρθε στην Αλεξανδρούπολη η αντιπρόεδρος του μεγαλύτερου τουριστικού πρακτορείου της Κύπρου και υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας για την απευθείας πτήση Λάρνακας Αλεξανδρούπολης, η οποία ξεκινάει από το Πάσχα του 2024 και για τους καλοκαιρινούς μήνες. Επόμενος στόχος του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι να συνδεθούμε αεροπορικώς με την Καλαμάτα και με μία πόλη της Γερμανίας. Είναι κάτι που το ζητάει ο κόσμος και δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Υπενθυμίζεται πως το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Απευθείας Αεροπορικής Σύνδεσης Λάρνακα-Κύπρου με το αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης υπογράφηκε στις 31 Ιουλίου στο γραφείο του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης. Εκ μέρους του Δήμου Αλεξανδρούπολης, το μνημόνιο υπέγραψε ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα τουρισμού Αθανάσιος Τσόνης, ενώ τον Κυπριακό Ταξιδιωτικό Οργανισμό είχε εκπροσωπήσει η αντιπρόεδρος Έλενα Τάνου.